με αντιδράσεις από μικρότερα κράτη-μέλη που μίλησαν για διακρίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECOFIN ενέκρινε τη διετή παράταση στη Γαλλία προκειμένου να μειώσει το έλλειμμά της. Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να επικυρώσει τη σχετική απόφαση της Κομισιόν τον περασμένο μήνα. Έτσι, η κυβέρνηση Ολάντ έχει πλέον στη διάθεσή της 2 επιπλέον χρόνια μέχρι το 2017, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα της χώρας κάτω από το όριο του 3%. Ωστόσο, η συνεδρίαση του ECOFIN δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις. Μια σειρά μικρότερων κρατών εξέφρασαν αντιρρήσεις και παράπονα για ευνοϊκή μεταχείριση στην τήρηση των δημοσιονομικών κανονισμών. Ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών, Μάικλ Νούναν, δήλωσε πως έθεσε το ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης των κρατών μελών. Because it's a bit complicated to explain it now, but I'll try. We're moving from what they call the corrective arm of the procedure to the preventative arm, because our deficit is going below 3%. And then new rules apply, and there's a series of them. But one of them is that you cannot spend more than your growth rate. Λέω πως αν κάνεις παραχωρήσεις σε 6 ή 7 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, θέλουμε και εμείς παραχωρήσεις, δήλωσε ο κ. Νούναν. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν στους Financial Times πως παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασαν και άλλες μικρότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία και η Σλοβακία.